σε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων, έτσι, και σίγουρα έχει άποψη για τη ΖΕΤΑ άνθρωπο, τη ΖΕΤΑ υπουργό. Αγαπητού Μιχάλη Αντωνίου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημητρόπου. Το ίστα το χέρε πιστεύω σε έναν άνθρωπο, εγώ πάνω απ' όλα βάζω άνθρωπο, και μετά μια σπουδαία υπουργό, ένα σπουδαίο αξιωματούχο, που από όπου και αν υπηρέτησε αυτήν την πατρίδα, άφησε το χνάρι της. Είτε προηγούμενα ως αξιωματούχος σε διάφορα πόστα, είτε ως υπουργός σε 9 χρόνια, νομίζω ότι πέρασε και ακούμπησε και άφησε πράγματα. Έτσι όπως τα λέτε. Ναι. Και πρέπει να πω ότι όση ώρα με είχατε συνδεδεμένο με τον Παναγιώτη τον Δημόπουλο, πρέπει να σας πω ότι αυτά που άκουσα από το σημείο που ενώθηκα, που συνδέθηκα, ναι, μαζί σας, δεν υπάρχει ούτε ένας τόνος υπερβολής, ναι, ούτε ένα κλικ που να μην είναι αυτό ακριβώς που ήταν η ΖΕΤΑ. Το πάθιασμα της με το να επιτελέσει την αποστολή της, να μην περιμένει ο κόσμος ούτε και μίαν ώρα μετά από το σημείο στο οποίο υποσχέθηκε ή όφιλε να παραδώσει αυτό το οποίο αποφασίστηκε από την πολιτεία. Επαναλαμβάνω, δεν έχει ούτε ένα κλικ υπερβολής ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφε αυτόν τον απίστευτα εργατικό και ευφιέστατον άνθρωπο. Μιχάλη Αντωνίου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή σίγουρα υπάρχουν διαφωνίες με κάποιους ανθρώπους, άλλη επιχειρηματολογία, άλλη αιτιολογία, όμως η ΖΕΤΑ δεν σου επέτρεπε ούτε τόνο να υψώσεις και την άκουγες με σεβασμό, ακόμα και αν διαφωνούσε κάθετα μαζί της. Να σας πω, οι περιπτώσεις στις οποίες διαφωνήσαμε με ένταση και πολλές φορές στα πλαίσια της διαβούλευσης και της διαπραγμάτευσης οι τόνοι ανέβηκαν σε βαθμό σύγκρουσης, ήταν πάρα πολλές. Ναι. Αλλά αυτό γινόταν πάντα με αμοιβαίο σεβασμό και με πλήρη αναγνώριση του ρόλου που, ναι, ο καθένας καλείτον να επιτελέσει. Και πρέπει να σας πω ότι η διαφορά με τη ΖΕΤΑ ήταν ότι πριν θέσει ένα ζήτημα για συζήτηση, το μελετούσε σε βάθος, προετοιμαζόταν με όλες τις πιθανές και απίθανες πλευρές, έτσι, που θα μπορούσε να έχει εκδοχές ένα θέμα, είχε ένα άποψη, καλούσε τους εταίρους, μας το παρουσίαζε, μας το ανάπτυσε και μας έλεγε «θέλω τις απόψεις σας». Ναι. Από εκείνη τη στιγμή άπειρες ήταν οι περιπτώσεις που οι απόψεις της ΟΕΒ αποκλίναν από αυτόν τον οποίο η ίδια θεωρούσε ως σωστό με, ναι, την πρώτη κατάθεση. Και ενώ η πρώτη αντίδραση ήταν «δεν το συζητώ, αυτό, είναι, αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υιοθετηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει», πάντα έδινε το χρόνο και πολλές φορές, όχι όλες, ίσως ούτε τις περισσότερες, αλλά πολλές φορές αυτόν το οποίο απέρριπτε πριν σε ακούσει, το υιοθετούσε και μάλιστα βελτιωμένο, καλύτερο από ό,τι το έχεις προτείνει, εάν είχε πιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα υπηρετεί κατά τρόπον καλύτερον το δημόσιο συμφέρον από αυτόν το οποίο η ίδια με τη δική της μελέτη και το βοήθεια των συνεργατών, των δικών της συνεργατών, είχε καταθέσει. Αυτή ήταν η ΖΕΤΑ. Χωρίς ιδεολειψίες, χωρίς αιμονές, χωρίς πείσματα τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν συγκρούσεις οι οποίες θα μας είχαν οδηγήσει αλλού. Και ξέρω, μπορεί να ακούγεται κλισέ τέτοιες ώρες, αλλά το έχω πει αμέτρητες φορές σε χρόνον ανύποπτο. Ναι. Εάν δεν ήταν η ΖΕΤΑ, οι δρόμοι θα ήταν γεμάτοι με απελπισμένα άτομα τα οποία είτε έτσι, κατά μονάδας, είτε συλλογικά, θα διαδήλωναν σε ένα σωρό περιπέτειες τις οποίες απέτρεψε, πρόλαβε η ΖΕΤΑ, ναι, και δεν το έμαθε ποτέ κανένας. Έτσι. Εκτός από τους λίγους που ήταν κοντά της. Έτσι. Και έναν τελευταίο να πω, αν έχω μερικά δευτερόλεπτα. Βέβαια, έχεις, βέβαια. Αυτά που περιέγραψε ο Παναγιώτης και που πρόλαβα να ακούσω, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη όλων όσων είπε, διότι δεν τον άκουσα από την αρχή, ναι, έτσι. Αλλά αυτά που περιέγραψε με τις κεραίες και τα sensors της ΖΕΤΑΣ, τα οποία ήταν σε υπερδιέγερση όλων των 24ωρων, έτσι, εκεί που προέκυψε ζήτημα για να προστρέξει, να στηρίξει μία περίπτωση η οποία έβλεπε το φως της δημοσιότητας, ήταν έτσι όπως τα είπε ο Παναγιώτης, αλλά το θαύμα το οποίο επιτέλεσε η ΖΕΤΑ δεν ήταν το ότι έτρεχε να σβήσει πυρκαγιά
πριν εξαπλωθεί. Δεν ήταν ότι έβλεπε την απελπισία και την απόγνωση και την παρηγορούσε έμπρακτα και αποτελεσματικά. Το θαύμα που επαρέδωσε η Ζέτα και το οποίο οι πολλοί δεν θα μάθουν ποτέ ότι οφείλεται στην ίδια, είναι ότι μερίμνησε να δημιουργήσει έναν κράτος που δεν θα έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση. Μάλιστα. Που δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις άστεγων, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πού να κοιμηθούν, πού να τι να φάνε, πώς να φροντίσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι που ζητά ο κόσμος, ο λαός από τους ηγέτες του. Θεσμικές ρυθμίσεις που να αποτρέπουν την απόγνωση. Και όταν προκύψει, για λόγους που δεν μπορούν όλα να αποκλειστούν, όσον τέλειο και να είναι ο σχεδιασμός ενός κράτους πρόνοιας, πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να τρέξουν κάποιοι να στηρίξουν έγκαιρα. Έχεις δίκιο, αυτά... αγαπητό Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει αυτό ο άστεγος, δεν υπάρχει αυτή η κατάντια, αυτή η μιζέρια, και σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στη Ζέτα όλο αυτό. Έχεις δίκιο. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη και βέβαια θα δούμε το ίστατο χέρι εκεί, θα το πούμε σήμερα όλοι σε μια γυναίκα που πέρασε, μια άξια, αποτελεσματική, μια πολιτικό που την αγάπησαν όλοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστώ. Εγώ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον Υπουργό των Μεταφορών.